Ο ΣΚΑΙ συνεχίζει την έρευνα για την κατασπατάληση πόρων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ρεπορτάζ του Δήμου Παπαδόπουλου θα δούμε απόψε με ποιο τρόπο ξοδεύονται εκατομμύρια για δημιουργία ιστοσελίδων και προμήθεια φυτών. Αυτή η κακοδιαχείριση απασχόλησε και τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Η αρχική πρόταση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης ήταν η σύναψη δανείου ύψους 7,2 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση των κεντρικών δρόμων της περιοχής. Τελικά το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πάρει δάνειο 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για την εκτέλεση των σχετικών έργων. Τέτοιες περιπτώσεις σπάταλων δήμων κατακλείζουν τη χώρα. Και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, που παρέλαβε χρέος ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ προς τρίτους και τράπεζες, πρέπει το κράτος να καλύψει τις τρύπες. Σε καταστάσεις που κάποιοι θεσμικοί, αλλά και ιδιαίτερα κάποιοι αιρετοί, παίρνουν από παλαιότερα χρέη, πώς μπορεί να διεκπαιρεωθεί αυτή η κατάσταση. Στην ΚΟ, η προμήθεια και η εγκατάσταση φυτών στο παραλιακό μέτωπο κόστισε στο Δήμο 195.000 ευρώ. Στην Αθήνα, η κατασκευή της ιστοσελίδας του Δήμου, cityofathens.gr, κόστισε ούτε λίγο ούτε πολύ 942.105 ευρώ. Ενώ στη Γλυφάδα, για την αναστήλωση του παλαιού Δημαρχείου, έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα περίπου 750.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται άλλο μισό εκατομμύριο για το 2010. Το κτίριο σήμερα, όπως βλέπετε, παραμένει για πει. Πρέπει να σκεφτεί το ελληνικό κράτος πώς θα ρυθμίσει και τα χρέη των Δήμων. Και τα χειρότερα έρχονται. Αν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, θα πρέπει τώρα να διαχειριστούν λιγότερους πόρους για περισσότερα έξοδα. Η κάποια Φεβρουαρίου-Ιανουαρίου ήταν κατά 35% λιγότερο. Πολλοί συνάδελφοι κινδυνεύουν να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε το δώρο του Πάσχα. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η εξυγίανση των οικονομικών των Δήμων μέσω του σχεδίου Καλλικιάτης. Η Κεντρική Ένωση ωστόσο Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας κατά επιφυλάξεις. Εάν εδώ το σχέδιο νόμου να έχει πάει στο Γενικό Λογιστήριο, να έχει βγει το τελικό ποσό και να έχει μπει και η υπογραφή του κυρίου Παπακοσταντίνου, θα κρατώ επιφύλαξη.